πάντες, που ο καθένας δημιουργεί ατομικών τρόπων ευσεβίας, διότι έχει ατομικών τρόπων προσευχής, ατομικών τρόπων εκκλησιασμού, ατομικών τρόπων του σκέπτεστε και ούτω καθεξής. Αλλά στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν υπάρχει ατομικός τρόπος προσευχής. Γι' αυτό έχουμε τις προσευχές των Αγίων που γίνονται οδηγοί. Δεν μπορείς να προσεύχεσαι κατά άλλων τρόπων από εκείνων των οποίων η Εκκλησία σου διδάσκει. Δεν μπορείς να εκκλησιάζεσαι για να ικανοποιήσεις εσύ τη δική σου ψυχή αγνοώντας τον πλησίον, διότι η παρουσία σου συντελεί στην φανέρωση της Εκκλησίας και συνεπώς δεν μπορείς να αναπτύσσεις δική σου προσωπική ζωή ευσεβίας. Όλα αυτά, ξαναλέμε, είναι μορφές λανθασμένης πνευματικότητας. Και για να μην νομιστεί ότι απλώς είναι ένας τρόπος φιλολογίας με το να τους αναφέρομαι, σας λέγω ότι οι λανθασμένοι τρόποι ευσεβίας δεν σώζουν, διότι αν έσωζον, τότε θα το περιττών αφενός μεν να επισημανθούν αυτοί, αφετέρου δε να προβληθεί η ορθόδοξος πνευματικότης. Γι' αυτό θα παρακαλέσω πολύ να προσέξουμε πολύ το θέμα αυτό. Σήμερα, με τη βοήθεια του Θεού, θα δούμε τι είναι ορθόδοξος πνευματικότης. Ίσως θα φανεί βαρύ αυτό που θα πούμε, αλλά ειλικρινά σας λέγω, επειδή δεν εκφράζω αυτό που εγώ θα ήθελα, ούτε αυτό που εσείς θα θέλατε, αλλά αυτό που θέλει η Εκκλησία, γι' αυτό δεν μπορώ να σας πω αν τελικά είναι βαρύ αυτό που θα πούμε ή όχι, διότι αυτό είναι αυτό που θέλει η Εκκλησία, αυτό που θέλει η πνευματική ζωή, το Ευαγγέλιο, ο Χριστός. Καιρός λοιπόν να δούμε τι είναι ακριβώς η πνευματική ζωή. Η πνευματική ζωή είναι η διαρκής νύψης της ψυχής. Τι είναι αυτή η νύψης της ψυχής? Είναι η εγρήγορη κατά αρνητικών και θετικών τρόπων. Επάνω στο θέμα νύψης θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένας όρος όχι πατερικός αλλά γεωγραφικός. Θα ήθελα να προβάλλω, να προλάβω μία ενδεχομένως προκατάληψη ότι η νύψη, εκ της οποίας παράγεται η νυπτική ζωή και εξ αυτής οι νυπτικοί πατέρες και θεολόγοι που είναι οι ασκητές, ότι δεν θα ήτο η ζωή της Εκκλησίας αλλά η ζωή μιας μερίδος χριστιανών, Αγίων, των Οσίων, που για μας θα ήταν κάτι πολύ βαρύ. Θα ήθελα να βγάλω αυτή την προκατάληψη και να σας πω ότι αυτό που λέμε νύψης, νυπτική ζωή, νύφο, και σημαίνει εγκρατεύομαι, σημαίνει έχω καθαρό το νου και την καρδιά, ξεκινά από αυτόν τον Λόγον του Θεού, από αυτό το Ευαγγέλιο. Και το Ευαγγέλιο, αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε από την αρχή της πνευματικής μας ζωής, δεν είναι κομματιασμένο εις τρόπον ώστε άλλες μεν σελίδες του να αναφέρονται δια τους κοσμικούς, άλλες σελίδες δια τους ασκητάς, άλλες σελίδες δια τους αγάμους, άλλες δια τους εγγάμους, άλλες δια τους φτωχούς και άλλες δια τους πλουσίους και το καθεξής. Όσες μερίδες και χωρισμούς θέλετε να προκαλέσετε, το Ευαγγέλιο είναι ένα και συνεπώς η πνευματική ζωή είναι μία. Η πνευματική ζωή είναι μία. Ο δρόμος συνεπώς είναι ένας.
Και ο δρόμος αυτός είναι ο Χριστός. Ο Χριστός είπε, εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ο Χριστός είναι το μέσον και το τέρμα. Το μέσον και ο σκοπός. Είναι η οδός και το τέρμα. Διότι όταν λέγει είμαι η οδός, σημαίνει είμαι ο τρόπος. Διότι δεν θα πετύχω πνευματική ζωή χωρίς Χριστόν. Αλλά ο Χριστός είπε ότι είναι η ζωή και η αλήθεια, που ακριβώς είναι το τέρμα αυτού του δρόμου. Άρα ο Χριστός είναι και το μέσον και ο σκοπός. Αλλά όταν λέει ο Χριστός εγώ είμαι η οδός, δεν είπε εγώ είμαι εωδή η δρόμη, αλλά είμαι ο δρόμος. Διότι ενδεχομένως θα μπορούσε κανείς να πει ότι πολλοί δρόμοι οδηγούν στον Χριστό. Αγαπητοί μου, δεν οδηγούν πολλοί δρόμοι στον Χριστό, παρά μόνο ένας. Γιατί ο Χριστός είναι ο δρόμος, η οδός. Και συνεπώς μία η πνευματικότητα. Όταν ένας ασκητής, αναχωρητής, βαδίζει την πνευματική οδόν, και ένας έργαμος σε μία πόλη βαδίζει και αυτός την πνευματική οδόν, είναι δύο δρόμοι. Προσέξτε αυτό το σημείο. Είναι δύο δρόμοι. Παρακαλώ, προσέξτε πολύ αυτό το σημείο. Θέλω δύο πράγματα να πετύχω. Να άρω μία παρανόηση και παρεξήγηση που υπάρχει μέχρι σήμερα στους ανθρώπους, και από την άλλη μεριά να σας ανοίξω τον δρόμο να δείτε καθαρά πως πρέπει να βαδίσουμε. Είναι λοιπόν δύο δρόμοι? Δεν είναι. Έστω παράλληλοι? Όχι. Έστω στο αυτό τέρμα να καταλήγουν, να είναι συγκλίνοντες δρόμοι? Ο έγγαμος από εδώ, ο άνθρωπος της πόλεως, των φροντίδων και των μεριμνών, και από εδώ ο δρόμος του ασκητού, της αμεριμνησίας, του αγώνος, της ασκήσεως και της απομονώσεως, να είναι συγκλίνοντες δρόμοι, οι στρόπολος να συναντηθούν σε ένα κοινό σημείο που λέγεται Χριστός? Όχι. Ο δρόμος είναι ένας. Τότε ποια η διαφορά? Η διαφορά είναι ότι αυτός ο ασκητής απλώς είναι πιο μπροστά και εσύ είσαι πιο πίσω. Και θα πρέπει εγώ δηλαδή να φτάσω αυτόν? Αδελφέ, περπάτα τον δρόμο. Το που θα φτάσεις, αυτό είναι ένα θέμα που και από σένα εξαρτάται, αλλά και από τον Θεό. Ο Θεός μπορεί να ήθελε να σε σταματήσει σε ένα σημείο, να πει έως εδώ, τέρμα. Αλλά ο δρόμος είναι ένα. Αυτό θέλω πολύ καλά να το καταλάβετε. Όπως ένας ασκητής, προσέξτε με, θέλω να συμφιλιώσω τα αντιτιθέμενα μέρη που δεν είναι ορθό, είναι εις βάρος πνευματικότητός μας. Όπως ένας ασκητής πρέπει να γνωρίζει την κοινωνική ζωή, τα προβλήματα και τις αγωνίες και τις πτώσεις των ανθρώπων της κοινωνίας, της πόλεως, της σημερινής βρώμικης πόλεως, της οποιασδήποτε στον κόσμο, ώστε όταν πάει κάποιος να τον συμβουλευτεί για τα προβλήματά του, να έχει το χάρισμα της διακρίσεως, να ξέρει πως θα μιλήσει εις τον άνθρωπο της βρώμικης πόλεως του 20ου αιώνα. Κατά παρόμοιον τρόπον πρέπει να γνωρίζει και ο άνθρωπος της πόλεως τον τρόπο της ζωής του ασκητού, και να διαβάζει πατερικά και νηπτικά και ασκητικά βιβλία, δια να παίρνει συνθήματα πνευματικής πορείας. Ούτε ο ασκητής, ο οποίος θα γνωρίζει τα προβλήματα της βρώμικης κοινωνίας, θα τα ζούσε στην έρημο? Όχι. Ούτε σημαίνει ο άνθρωπος της πόλεως που διαβάζει πνευματικά και ασκητικά βιβλία ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να ζήσει την βαριά ασκητική ζωή που ζει εκείνος στην ερημία. Αλλά θα πάρει συνθήματα, θα πάρει τον αέρα, θα πάρει το κλίμα, θα πάρει την ατμόσφαιρα του ανθρώπου της ερήμου για να μπορέσει να αναπνεύσει. Βλέπετε, και θα παρακαλέσω πολύ να το δείτε,
ότι δεν έχουμε πολλές πνευματικές ζωές, ούτε πολλές μορφές, ούτε πολλούς δρόμους, αλλά μια μορφή, ένας τρόπος, ένας δρόμος. Διότι ένα το Ευαγγέλιο, ένας ο ίδιος Αγίων. Είναι ο τρόπος με τον οποίο εργάστηκαν, χωρίς όμως να αποτελούν όντως τάξεις. Δεν αποτελούν τάξεις. Όλοι στέκονται οι Άγιοι του Θεού. Οπότε, δεν θα πεις αυτός είναι ένας όσιος που έζησε στην έρημο. Δεν με ενδιαφέρει αυτός. Αυτός έζησε στην πόλη. Με ενδιαφέρει αυτός. Ύστερα θα βλέπεις μέσα στη ζωή της Εκκλησίας τους ανθρώπους της Εκκλησίας. Τους αγάμους, τους εγγάμους, τους παντρεμένους, δηλαδή τους νέους, τα παιδιά, τους γέρους. Όλοι θα είναι για σένα ένα πράγμα. Θα τους νιώθεις όλους και θα τους αγκαλιάζεις με το ίδιο ενδιαφέρον όλους. Έχει τεραστία πρακτική αξία και σημασία αυτό. Και θα βλέπεις ότι όλοι μπορούν να σωθούν. Δεν μπορεί να λες εσύ ο έγγαμος δια τον άγγαμο ότι αυτός θα σωθεί και εσύ δεν θα σωθείς. Και εκείνος θα σωθεί και εσύ θα σωθείς. Αν και εκείνος και εσύ βαδίσατε τον ίδιο δρόμο. Τον δρόμο των εντολών του Θεού. Παρακαλέσω λοιπόν πολύ αυτό να το νιώσουμε. Ύστερα, ποιος σας είπε ότι ο μάρτης δεν είναι ασκητής ή ο ασκητής δεν είναι μάρτης. Σας πω ένα μικρό παραδειγματάκι που το διάβαζα μόλις εχθές στο αυτοκίνητο. Έχει εκδοθεί ένα καινούργιο βιβλιαράκι, ο βίος της Αγίας Μακρίνας, αδελφής του Μεγάλου Βασιλείου και του Αγίου Γρηγορίου του Νήσης, ο οποίος και βιογραφεί την αδελφή του, την Μακρίνα. Όταν πήγαινε εις τον Πόντο να την επισκεφθεί, που ήταν ήδη πλέον μοναχή, ηγουμένη, την προηγουμένη της επισκέψεως, ενώ ήταν καθοδόν, είδε ένα όραμα. Είδε, λέγει, ότι του προσεφέρθησαν μπροστά του ένας δίσκος με άγια λείψανα, τα οποία λαμποκοπούσαν όπως ακριβώς θα βάζε κανείς έναν καθρέπτη στον ήλιο και θα έστελνε τις ηλιακές ακτίνες στα μάτια του θεατού. Ξύπνησε από το όραμα αυτό και αναρωτήθηκε τι θα σήμαινε αυτό. Όνειρο ήταν. Την ίδια βραδιά το ίδιο όνειρο τρεις φορές. Το ίδιο. Και αναρωτιόντανε τι συμβαίνει. Μήπως κάτι δυσάρεστο, μήπως κανείς πεθάνει, είπε. Και πράγματι, όταν πήγε εκεί που το η αδελφή του, ενώ όλοι έσκεψαν να τον υποδεχθούν, ήταν ο επίσκοπος, ο Άγιος Γρηγόριος Ενίσης. Όμως δεν είχε φανεί πουθενά η αδελφή του. Ήταν άρρωστη, η οποία και απέθανε. Γιατί λοιπόν είδε το όραμα αυτό? Είδε ότι σήμαινε τούτο, ότι η αδελφή του, η οποία ήταν οσία, δεν ήταν μάρτης, ο τρόπος της ζωής της ήταν μαρτυρικός. Και συνεπώς είχε την θέση μάρτυρος. Γι' αυτό είδε άγια λείψανα στο όραμά του. Και ποιος σας είπε ότι μια μητέρα και ένας πατέρας δεν είναι μάρτυρες? Αν το θέλετε, εις αυτών των γάμων, αυτό ψάλλομαι. Άγιοι μάρτυρες, οι καλώς αθλήσαντες και στεφανοθέντες. Γιατί ο γάμος είναι μαρτύριο. Και αν κανείς δεν γονγκίσει, τότε είναι μάρτυρ. Βλέπετε λοιπόν ότι οι ιδιότητες αυτές, η μία μπαίνει με την άλλη. Ποιος σας είπε λοιπόν ότι ο όσιος δεν είναι μάρτυρ ή ο μάρτυρ δεν είναι όσιος και άγιος και αγία ζωή? Αλλά για να ξεχωρίσουμε, για λόγους τεχνικούς, λέμε αυτός είναι μάρτυρ, αυτός είναι όσιος, αυτός είναι επίσκοπος και το καθεξής. Η ζωή πνευματική είναι μη. Είναι μη. Το ίδιο λέμε άγιοι μάρτυρες, καλώς αθλήσαντες, και εις την ιεροσύνη, γιατί και εκεί είναι μαρτύριο. Και γενικώς το στοιχείο του μαρτυρίου μπαίνει σε όλους τους τομείς της πνευματικής ζωής. Διότι δεν υπάρχει Άγιος χωρίς μαρτύριον. Οποιασδήποτε μορφής, είτε αίματος, είτε συνειδήσεως, είτε διαρκείας ισοδίου μορφής. Βλέπετε λοιπόν ότι η πνευματική ζωή είναι μία. Είναι μία. Ήταν ανάγκη να υποθεί αυτό. Άρα η νηπτική ζωή είναι για όλους η αυτή. Ξεκινά από το Ευαγγέλιο.
Δεν μπορείς να πεις ότι νυπτική ζωή έζησε ο Μέγας Αντώνιος, αλλά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είναι ένας κοινωνικός εργάτης που δεν έζησε νυπτική ζωή. Λάθος. Εξίσου και ο ένας και ο άλλος ζήσαν την νυπτική ζωή, τη ζωή της νύψεως. Γι' αυτό ακριβώς, και θα ήθελα να σας πω δύο λόγια, δύο-τρία ρητά, τέσσερα όσο είναι δυνατόν, από την Αγία Γραφή που αναφέρονται στην ύψη. Πριν σας το πω όμως, να σας κάνω μια μικρή ανάλυση της λέξεως. Νύψεις είναι από το νύφο, και το νύ γράφεται με ήτα, και σημαίνει κατά λέξη, κι άλλο θα σας το έχω εξηγήσει, αν το ενθυμίστε, εγκρατεύομαι ίνου, δεν πίνω κρασί. Και αφού δεν πίνω κρασί, τότε έχω το μυαλό μου καθαρό. Είμαι νυφάλιος. Βλέπετε, νύφο. Είμαι νυφάλιος. Δηλαδή, έχω πολύ καθαρό μυαλό. Επειδή όμως η αμαρτία είναι ένα κρασί που όποιος το πιει μεθάει και θολώνει το μυαλό, μεταφέρομαι τώρα την έννοια της λέξεως νύφο από το κρασί στην έννοια νύφο από την αμαρτία. Δεν πίνω το κρασί της αμαρτίας να μεθύσω και να θολώσω. Άρα δεν κάνω αμαρτία. Και όταν δεν κάνω αμαρτία, τότε έχω καθαρό το νου, καθαρή και την καρδιά. Συνεπώς, τι θα πει νύφο? Νύφο θα πει διατηρώ καθαρό νου και καθαρή καρδιά. Αλλά σας ερωτώ, αυτός δεν είναι ο τρόπος της πνευματικής ζωής? Δεν είπε ο Χριστός μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται? Ευτυχισμένοι αυτοί που έχουν καθαρή καρδιά, γιατί αυτοί θα δουν τον Θεόν. Δεν μπορεί να δεις τον Θεόν δεν έχει καθαρή καρδιά. Βλέπετε λοιπόν, καθαρή καρδιά σημαίνει νυπτική καρδιά, δηλαδή νυπτική ζωή. Γι' αυτό και λέγει ο Απόστολος επί παραδείγματι στον Τιμόθεο, «Σι δε νύφε εν πάθη», να είσαι νυπτικός σε όλα, να προσέχεις, η ψυχή σου να είναι ξύπνια, το μυαλό σου καθαρό, η καρδιά σου καθαρή, να αντιδράς. Αν παρακαλώ εγώ αυτή τη στιγμή επετούσα μία πετρίτσα έτσι ξαφνικά χωρίς προειδοποίηση και έρχεται στο πρόσωπό σας, τι θα έκανατε? Αυτομάτως δεν θα κλείνατε τα μάτια σας, να μην πάει η πέτρα στα μάτια σας? Αυτό πρέπει να συμβαίνει με την ψυχή μας όταν έρχονται οι προσβολές του πονηρού μας. Κατατοξεύει αμέσως δείγμα ξυπνητού ανθρώπου, ενεγρηγόρση ανθρώπου, να κλείσουμε αμέσως τις πόρτες της ψυχής και να μην αφήσουμε να έρθει το κακό, το πονηρό μέσα εις την καρδιά και εις το νου. Και προς τους Κορινθίους λέγει ο Απόστολος Παύλος, εκνύψατε δικαίως, εκνύφω, είναι του ρήματος εκ και νύφω, που είναι το ίδιο, εκνύψατε δικαίως και μη αμαρτάνετε. Ακόμη θα πει στους Θεσσαλονικείς, ημείς δε, αφού αναφέρει τα παιδιά του σκοταδιού της νύχτας, ημείς δε ημέρας όντες νύφωμεν. Εμείς δε, αφού είμαστε παιδιά της ημέρας, είμαστε παιδιά του φωτός, ας νύφωμεν. Το φω με ωμέγα, ας νύφωμεν. Βλέπετε, είναι εντολή, δεν είναι θέμα που μπορείς να το διαλέξεις και να πεις αν μου αρέσει το κρατώ. Και εν συνεχεία ο Απόστολος Πέτρος λέγει, νύψατε, γρηγορήσατε. Είδατε, ο αντίδικος ημών διάβολος, ως λέον οριόμενος, περιπατίζει τον τι να καταπεί. Ο δε Άγιος Ιγνάτιος, ο Θεοφόρος, γράφει προς τον Άγιον Πολύκαρπον Επίσκοπον Σμύρνης, νύφε ως Θεού αθλητής. Τι ωραίο αυτό, νύφε ως Θεού αθλητής. Με είναι καθαρός σαν αθλητής του Θεού.
έναν θαυμάσιον ορισμόν, αναλυτικότατον μάλιστα, του τι είναι νύψεις, μας παραθέτει ο Άγιος Ησύχιος ο Σιναίτης. Βρίσκεται εις τον πρώτο τόμο της Φιλοκαλίας. Σας λέγω και μερικές παραπομπές για να σας κεντώ την όρεξη να πηγαίνετε να τα βρίσκετε, να αγοράζετε βιβλία και να πηγαίνετε να τα βρίσκετε και να μελετάτε. Είναι λοιπόν εις τον πρώτο τόμο της Φιλοκαλίας, σελίδα 141. Ακούστε τι λέγει και θα κάνουμε μια σύντομη ανάλυση. Νύψεις εστί, μέθοδος πνευματική. Η νύψεις είναι μια πνευματική μέθοδος. Λοιπόν, πρώτον, είναι μέθοδος. Δεν είναι σκοπός, είναι μέθοδος, είναι οδός. Όπως φύγατε από το σπίτι σας και ήρθατε εδώ, δεν μείνατε στο δρόμο, ο δρόμος ήταν η μέθοδος, ο τρόπος που ήρθατε εδώ. Θα ξαναγυρίσετε πάλι πίσω. Ο σκοπός ήταν εδώ να έρθει. Ώστε λοιπόν η νύψεις είναι μέθοδος. Γιατί το λέμε και το τονίζουμε αυτό και το υπογραμμίζω? Διότι πολλοί άνθρωποι κάνουν σκοπό τη ζωή του στην πνευματική ζωή. Μπορώ να σας πω, δεν θέλω έτσι να σας προσβάλλω, φοβάμαι ότι ίσως όλοι μας, μπορεί να υπάρχουν ελάχιστες εξαιρέσεις, να το έχουμε πάθει αυτό. Είναι και αυτό μια λανθασμένη μορφή πνευματικότητας, την οποία δεν σας ανέφερα, γιατί είναι πάρα πολλές. Ποια αν πρώτο αναφέρω? Ξέρετε ποια είναι? Το ξαναλέω όλη μια φορά. Όταν την πνευματική ζωή την κάνουμε σκοπό της ζωής. Περιπίνει. Βάζω τα δυνατά μου να μην λέω ψέμα. Άμα ρωτήσω γιατί θέλω να πετύχω να μην λέω ψέματα, δεν είμαι σε θέση να απαντήσω. Δεν είμαι σε θέση να απαντήσω. Βάζω τα δυνατά μου να μην κοτσομπολεύω. Γιατί όμως προσπαθώ να μην κοτσομπολεύω? Για να είμαι καλός άνθρωπος. Να είμαι καλός χριστιανός. Γιατί? Γιατί θέλω να είμαι καλός χριστιανός? Αγαπητοί μου, θα σας το πω από τώρα, το δούμε και πιο κάτω. Ο σκοπός της πνευματικής ζωής δεν είναι η νύψεις και ο αγών. Δεν είναι η τήρηση των εντολών. Ο σκοπός της πνευματικής ζωής είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Δεν λέγω ψέματα, διότι το ψέμα λυπίζει το Πνεύμα το Άγιον και συνεπώς το διώχνω και δεν μένει μέσα μου. Και μη ψεύδεστε εις αλλήλους, λέγει. Συγγνώμη. Και μη λυπείτε το Πνεύμα του Θεού ενώ εσφραγίστητε εν ημέρα απολυτρώσεως. Μη το λυπίζετε, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Και μη ψεύδεστε εις αλλήλους, ότι αλλήλων μέλη εσμέν. Πώς θα πω λοιπόν ψέματα? Θα διώξω το Πνεύμα του Θεού? Πώς θα κοτσομπολέψω? Θα διώξω το Πνεύμα του Θεού? Πώς θα σκέπτομαι πονηρά πράγματα? Το σώμα μου είναι ναός του Αγίου Πνεύματος και η ψυχή μου. Πώς θα πω πονηρά πράγματα? Αφού είναι ναός του Αγίου Πνεύματος το σώμα μου, όταν κάνω πονηρά πράγματα, το διώχνω το Άγιο Πνεύμα. Άρα δεν μετέρχομαι την πορνεία, δεν μετέρχομαι τους πονηρούς λογισμούς, δεν λέγω ψέματα, για να μην διώξω το Άγιο Πνεύμα. Να το έχω, αλλά το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός. Και συνεπώς μετά του Θεού αποκτώ την ένωση. Αυτός είναι ο σκοπός. Το καταλάβατε? Ο σκοπός δεν είναι οι αρετές. Γι' αυτό κανείς, αν ποτέ αποκτήσει αρετές, ποτέ να μην καυχηθεί. Αν δείτε άνθρωπο να υπερηφανευτεί για τις αρετές του, για αυτό που πέτυχε, πέτυχε να μισθέψει πολύ, πέτυχε να εγκρατευτεί πολύ, να εγκρατευτεί πολύ καιρό, πέτυχε, δεν ξέρω τι πέτυχε, και τον δείτε και καμαρώνει, αυτός
δεν κατάλαβε τίποτε. Έμεινε στο μέσον. Είναι σαν να ζήτησε ένα ποτήρι νερό και ενώ του ήρθε το ποτήρι το νερό, καμαρώνει το ποτήρι και δεν πίνει το νερό. Καμαρώνει το ποτήρι και δεν πίνει το νερό. Και ένα το ποτήρι θα το δώσουμε πίσω. Το νερό θα πιούν. Η αρετή σου, αυτή η αρετή σου ήταν σκοπός, ήταν το μέσον να αποκτήσει το Πνεύμα του Θεού. Και τώρα καμαρώνεις για το μέσον. Βλέπετε, σημαίνει ότι δεν κατάλαβε τίποτα. Αλλά προχωρώ. Η νύψη είναι μέθοδος λοιπόν. Μέθοδος πνευματική. Πραγματικά είναι μία μέθοδος που απαιτεί κόπον και μόχθον και φροντίδα και επιστήμη και γνώση. Απορεί κανείς πώς μπορεί να βλέπει ανθρώπους να λέγουν με τόσο ελαφρά συνείδηση ότι εγώ, αυτή είναι η πνευματική ζωή, ένα σπουδαίο πράγμα. Ή τελευταία, ας πούμε, όταν θα γεράσω, κάτι θα φροντίσω να σώσω την ψυχή μου. Είναι αγαπητή μου ολόκληρη επιστήμη. Από τις πιο δύσκολες επιστήμες και τις πιο δύσκολες τέχνες να φτιάξουμε τον ατίθασο εαυτόν μας. Μέθοδος που απαιτεί βαθύ αναγνώση. Αν κανείς ποτέ διαβάσει τους πατέρας της εκκλησίας μας, θα δει ότι οι άνθρωποι αυτοί είχαν αποκτήσει αυτή τη βαθιά γνώση. Μια ολόκληρη ζωή στην άσκηση στάθηκε αιτία να αποκτήσουν πείρα του τι σημαίνει να κυβερνώ τον εαυτό μου. Και εμείς με τόση επιπολαιότητα μιλάμε για ζωή ασκητική, αγωνιστική. Είναι λοιπόν μέθοδος πνευματική η νύψης εμπαθών νοημάτων και λόγων και πονήρων έργων πάμπαν των άνθρωπων συν Θεό απαλάτουσα. Πρώτο έργο λοιπόν αυτής της τυπικής ζωής είναι να απαλλάξει καθ' ολοκληρίαν τον άνθρωπο από πονηρές σκέψεις, πονηρά λόγια, πονηρά έργα. Είπα τρία, προσέξτε, σκέψεις, λόγια, έργα. Το πιο πολύ μέρος των ανθρώπων πιστεύει ότι τα λόγια δεν είναι αμαρτία και πολύ παραπάνω οι σκέψεις. Καλά λέει, λόγια είπα. Έκανα τίποτα. Και ποιος σου είπα, αγαπητέ μου, ότι τα λόγια δεν είναι αμαρτία? Μα δεν έκανα τίποτα. Μα και τα λόγια είναι αμαρτία. Και ύστερα, πάρα πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι καλά να μην πω λόγια, αλλά δεν έχω δικαίωμα να σκεφτώ. Όχι, δεν έχει δικαίωμα να σκεφτείς πονηρά πράγματα. Η νηπτική ζωή λοιπόν ως μέθοδος έρχεται να απαλλάξει τον άνθρωπο από όλον αυτόν τον εμπαθή κόσμο των σκέψεων, νοημάτων, των λόγων και των έργων. Χρονίζουσα και προθύμως οδευομένη. Γνώσιτε ασφαλή Θεού του ακαταλήπτου οδευομένη χαρίζεται καθώς των εφικτών και μυστήριων θείων και αποκρύφων λύση. Όταν τώρα χρονίζει αυτή, χρονίζει και οδεύει, οδευομένη, δηλαδή όχι, δεν είναι υπόθεση μιας μέρας, περπατάς, δηλαδή μια πορεία είναι, μια όδευσης. Όταν λοιπόν προχωρείς αυτή την νηπτική ζωή και χρονίζει, περνάνε χρόνια, ακούτε, χρόνια, χρόνια, τότε όχι μόνο και εμείς καταφέρνει να απαλλαγεί από αυτά, αλλά τότε αρχίζει όσο είναι δυνατόν, καθώς είναι εφικτόν, όσο είναι δυνατόν στον άνθρωπο, να αποκτά και λύση των αποκρύφων και θείων μυστηρίων. Θα σας πω ένα μικρό παράδειγμα. Γίνεται ένα δυστύχημα, μια πείνα, ένας πόλεμος. Οι άνθρωποι που δεν έχουν αυτό το πνεύμα του Θεού, δεν ζουν νηπτική ζωή, δεν μπορούν να καταλάβουν τα μυστήρια του Θεού. Θα πούν, γίνεται πόλεμος. Γιατί γίνεται πόλεμος, γιατί γίνεται πόλεμος, τίποτα. Τσακώθηκαν δύο λαοί και γίνεται πόλεμος. Ο άνθρωπος ο πνευματικός
βλέπει πίσω από τα γεγονότα αυτό που ο Θεός επιτρέπει να γίνεται και του αποκαλύπτονται τα μυστήρια του Θεού μέσα στην ιστορία. Τα μυστήρια του Θεού είναι μέσα στην ιστορία, είναι μέσα στη φύση και είναι και στον πνευματικό κόσμο. Ο πνευματικός άνθρωπος σε πρώτο βήμα βλέπει τα μυστήρια του Θεού μέσα στη δημιουργία. Μετά βλέπει τα μυστήρια του Θεού να λύονται, να τα καταλαβαίνει μέσα στην ιστορία. Εκείνα που δεν βλέπουν οι πιο σοφοί της γης. Και μετά βλέπει τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Αυτό το χαρίζει μόνο η νηπτική ζωή. Υπάρχει τεπάθης εντολής Θεού παλαιάστε και νέας διαθήκης ποιητική και παντός αγαθού του μέλλοντος αιώνος παρεκτική. Αυτή λέει, αυτός ο τρόπος, αυτή η μέθοδος νηπτικής ζωής οδηγεί τον άνθρωπο να τηρεί τις εντολές του Θεού τόσων εκείνων των εντολών που περιέχονται στην Παλαιάν Διαθήκη όσο και εκείνων που περιέχονται στην Καινή Διαθήκη. Και εντολές είναι πολλές. Ο κατά μηχανιστικών τρόπων βλέπων τις εντολές οπωσδήποτε θα δει την Αγία Γραφή σαν ένα βιβλίο, μια συνταγωγή περιπτωσιολογίας. Όπως ακριβώς έχουμε όλους τους νόμους μιας πολιτείας, οι οποίοι νόμοι δεν είναι παρά μια προσπάθεια να αναφερθούν όσο μπορούν περισσότερο σε πολλές περιπτώσεις και πέφτουμε σε μια περιπτωσιολογία. Αλλά οι περιπτώσεις πόσες μπορεί να είναι στη ζωή μας? Άπειρες. Αγαπητοί μου, αυτό το κατεδίκασε ο Χριστός. Οι σύγχρονοι του Εβραίοι, οι Ραβίνοι, είχαν φτιάξει το διαβόητο Ταλμούδ που περιείχε 6.000 περιπτώσεις. Γι' αυτό είπε ότι εσείς φορτώσατε τους ανθρώπους με βάρη δυσβάστακτα και εσείς αφού τα χαλκεύσατε αυτά ούτε με το μικρό σας δαχτυλάκι δεν διάφερα σηκώσετε κάτι. Είχε ο Κύριος υπόψη αυτό το χάλκευμα της περιπτωσιολογίας. Είναι φοβερό πράγμα. Ο χριστιανός που θα δει τις εντολές του Θεού σαν περιπτωσιολογία, που δεν με καταλαβαίνω τι εννοώ περιπτωσιολογία, είναι αυτό που έρχεται πολλές φορές και λέτε, αν μου τύχει αυτή η περίπτωση, τι θα κάνω, και εκείνη η περίπτωση, τι θα κάνω, δεν έχεις πρόβλημα Θεού να καταλάβεις τι πρέπει να κάνεις. Πρέπει να μάθεις απ' έξω τι πρέπει να κάνεις σε κάθε περίπτωση. Οι περιπτώσεις δεν τελειώνουν ποτέ. Ακούτε, οι περιπτώσεις δεν τελειώνουν ποτέ. Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι βλέπουν το Ευαγγέλιο, την Αγία Γραφή, το Λόγο του Θεού, ένα βάρος. Πω, λέει, μη αυτό, μη εκείνο, πώς από εδώ, πώς από εκεί. Δεν είναι, αγαπητοί μου, αυτό οι εντολές του Θεού. Οι εντολές του Θεού είναι χαρά. Δεν δέχουν ένα βάρος από το εξής, ότι επειδή εμείς γίνηκαμε ασθενείς δεν μπορούμε να σηκώσουμε. Ο Χριστός το βεβαίωσε ότι ο ζυγός μου λέγει είναι ελαφρύς. Συγγνώμη, Χριστός, και το φορτίο μου ελαφρύ. Δηλαδή αυτό που σας βάζω είναι χρήσιμο. Ας θα πει Χριστός, το χρήμα ήταν. Είναι χρήσιμο, ωφέλιμο. Και αυτό που σας λέγω είναι ελαφρύ. Ο Χριστός είπε είναι ελαφρύ. Πώς εμείς τώρα το βλέπουμε φαρύ? Σημαίνει κάτι υπάρχει. Σημαίνει το βλέπουμε αλλιώτικα. Αλλιώτικα το βλέπουμε το Ευαγγέλιο. Το βλέπουμε βαρύ διότι το βλέπουμε στραβά. Γιατί έχουμε περιδεινωθεί μέσα στις περιπτώσεις. Όταν κανείς έχει το Πνεύμα του Θεού, ζει τις εντολές του Θεού, τις βασικές μάλιστα, την αγάπη του Θεού και την πίστη,
την αγάπη, προσέξτε, και την πίστη και το φόβο του Θεού. Τότε λύνει όλες τις περιπτώσεις. Δεν είναι ανάγκη επί παραδείγματι, δεν είναι ανάγκη, πραγματικά δεν είναι ανάγκη να μάθω από την Παλαιά Διαθήκη ότι όταν συναντήσω το ζώο του αλουνού και το ζώο κινδυνεύει, έτσι λέει η Παλαιά Διαθήκη, και το ζώο κινδυνεύει, ξέρω εγώ, μπερδεύεται με ένα σκηνή, όσοι είναι κατοίκες, τα ζώα μπερδεύονται πολλές φορές με ένα σκηνή και πάνε να πνιγεί. Καμιά φορά σημαίνει αυτό, πάνε να πνιγεί το ζώο. Ότι πρέπει να πάω να το βοηθήσω το ζώο αυτό. Αυτό είναι μια περίπτωση. Είναι ανάγκη να μείνω στην περίπτωση όταν έχω αγάπη Θεού. Όταν έχω αγάπη, δεν είναι ανάγκη να ξέρω αυτή την εντολή. Γιατί απλούστατα η αγάπη θα με κάνει και θα πω, το καημένο το ζώο, να πάω να το γλιτώσω. Και γιατί λυπούμε το ζώο, αλλά και γιατί αγαπώ τον συνάνθρωπό μου, εις τον οποίο ανήκει το ζώο. Έτσι, όταν έχω πνεύμα Θεού, δεν πέφτω στις περιπτώσεις. Και τότε να είναι περίφημα, ανάλαφρα. Αυτός είναι ο πνευματικός άνθρωπος. Όχι ο περιπτωσιολογικός. Αλλά ο άνθρωπος που έχει πνεύμα Θεού και κρίνει ανά πάσα στιγμή πώς πρέπει να κινηθεί και να ενεργήσει. Πιστεύω είναι ενδιαφέροντα στοιχεία αυτά που σας λέγω. Παρακαλώ να τα προσέξετε. Θα προσέξετε, ανοίγουν το δρόμο για μια πνευματική ζωή. Μέσα στους καρπούς της του Αγίου Πνεύματος είναι και η χαρά. Έχεις χαρά, μα αγωνίζεσαι. Δεν έχω χαρά. Τότε σημαίνει στραβά πήρε το δρόμο. Στραβά το πήρε. Ώστε λοιπόν ο άνθρωπος τηρεί όλες τις εντολές και εμείς και Παλαιάς Διαθήκης ευχαρίστως. Και εν συνεχεία λέγει ότι είναι ποιητική η νύψη και παντός αγαθού του μέλλοντος αιώνας παρεκτική. Συγγνώμη, το ποιητική είναι στο πιο πάνω. Και παντός αγαθού του μέλλοντος αιώνας παρεκτική. Δηλαδή, παρέχει κάθε αγαθό του μελλοντικού αιώνας. Τι είναι αυτά τα αγαθά του μελλοντικού αιώνας που παρέχει η λυπτική ζωή? Είναι ο αραβόν του Αγίου Πνεύματος. Είπα ο αραβόν και μου έρχεται στο μυαλό μια εικόνα που είναι παράδειγμα για να καταλάβουμε. Όταν λέμε σε έναν άνθρωπο στις χαρές του, εννοούμε τον γάμο, να παντρευτεί. Να με καλέσεις και στις χαρές σου. Η ώρα η καλή, στις χαρές σου λέμε. Αυτός χαίρεται, γιατί θα παντρευτεί. Όταν είναι αρβωνιασμένος, έχει χαρά. Ομοίως έχει χαρά. Αλλά εάν η κυρίως χαρά είναι ο γάμος, τότε ο αραβόν είναι η πρόγευση του γάμου. Συνεπώς και εδώ αυτό σημαίνει ότι ακόμη στη Βασιλεία του Θεού δεν μπήκαμε. Με ποια έννοια? Της ολοκληρωμένης φανερωσεώς του. Αλλά μπήκαμε στη Βασιλεία του Θεού, γιατί είναι η Εκκλησία. Μπήκαμε. Και τώρα έχουμε τον αραβόνα του Πνεύματος του Αγίου, που είναι αραβόν χαράς, αραβόν αγάπης, πρόγευση δηλαδή. Πρόγευση. Ο ενύψη άνθρωπος, ο νυπτικός άνθρωπος, αυτός που ζει την νυπτική ζωή, αυτός έχει γεύση των μελλοντικών αγαθών. Εκείνων των αγαθών που είναι στη Βασιλεία του Θεού. Εκείνο που θα απολαύσουμε τότε. Βεβαίως, με όλα αυτά που λέμε, ίσως θα κρίνουμε όλοι μας από μια στοιχειώδη αυτογνωσία ότι βρισκόμαστε πολύ μακριά. Και αν βρισκόμαστε πολύ μακριά, τότε πώς μπορούμε να πούμε ότι η πνευματική ζωή έχει όρια και ότι μπορούμε να σταθούμε και ότι εδώ είμαστε καλά που βρισκόμαστε? Και πού μπορούν να σταθούν εκείνοι που λένε ότι καλά είπαμε να είστε χριστιανικός άνθρωπος, αλλά όχι και τόσο? Πού μπορούν να σταθούν? Αυτή δε κυρίως ή της καρδίας καθαρότης. Αυτή λέγει η νύψης
είναι η καθαρότητα της καρδιάς ή της. Δια το μέγεθος και την καλονήν αυτής ή κυριότερον υπήν, δια την αμέλεια ημών σπανίζει σήμερον πάνι εν μοναχής, που λέγει ότι αυτή η ομορφιά της νηπτικής ζωής, επειδή είναι τόσο σπουδαία, δυστυχώς όμως από την αμέλειά μας, λέγει ο Άγιος Ησύχιος, και ο Άγιος Ησύχιος, αγαπητοί μου, είναι παλιός, είναι μου φαίνεται του 6ου αιώνα, 7ου αιώνα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν θυμούμε, δεν έχω σημειώσει τι αιώνα είναι, που λέγει ότι σπανίζει, λέγει, αυτή η νηπτική ζωή και εις τους μοναχούς και μάλιστα στην εποχή του. Τι θα λέγαμε στην εποχή μας για τους σημερινούς μας μοναχούς και τους σημερινούς μας λαϊκούς? Πόσο μακριά είναι, πόσο μακριά είναι. Μη μας τα λέτε αυτά, θα μου πείτε, μη μας τα λέτε, είναι πολύ μακριά. Εάν δεν σας δείξουμε τον στόχο, τον αληθή, τι θα σας δείξουμε, ψευδή στόχο? Κοροϊδέψουμε, να νοθεύσουμε το λόγο του Θεού? Δεν έτσι μας είναι πολύ μακριά. Θα σας δείξουμε όμως το σωστό στόχο. Ας κάνουμε. Είναι ο Χριστός την οποία ζωή, καθαρότητα, νηπτική ζωή, μακαρίζει, λέγον. Μακάρι καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον θεονόψονται. Τι αυτήν ουν ούσα πολλού αγοράζεται. Αφού τέτοια είναι η νηπτική ζωή, κατόπιν πολλού αντιτίμου αγοράζεται. Πως αγοράζεται? Με το να ξεπουλήσεις, να ξεπουλήσεις τις χαρές του κόσμου του, τις αμαρτωλές χαρές. Γιατί έχει και καλά πράγματα ο κόσμος αυτός. Τις αμαρτωλές χαρές του κόσμου του. Θυμηθείτε την παραβολή του πολυτίμου Μαργαρίτη, που πούλησε ό,τι άλλα είχε μέχρι τότε την ιδιοκτησία του, για να αγοράσει ο έμπορος, ο καλός, τον ένα τον πολύτιμον Μαργαρίτη. Τούτο, συγγνώμη, νύψεις έναν άνθρωπο χρονίζουσα. Όταν λέγει νηπτική ζωή, χρονίζει τον άνθρωπο ορθού και θεαρέστου βίου οδηγός γίνεται. Οδηγεί τον άνθρωπο στον σωστό δρόμο στη ζωή του. Τούτο και επίβαση θεωρίας, αυτό γίνεται αιτία, η νηπτική ζωή, η επίβαση της θεωρίας. Θεωρία, να φτάσει ο άνθρωπος να έχει θεοψίες, να φτάνει να θεωρεί τον Θεόν, τη δόξα του Θεού. Και το τριμερές της ψυχής, το τριμερές της ψυχής, και το τριμερές της ψυχής, ο νους, οι σκέψεις, ο νους, των νοητικών, η καρδία, το συναίσθημα, και η βούληση, κοινήν δικαίως κοινήν ημάς εκδιδάσκει. Τα αισθήσιστε ασφαλώς τηρήν, και να τηρούμε όπως πρέπει τις αισθήσεις μας, που τα μάτια μας και που τα αυτιά μας και που η γεύση μας και που η αφή μας, τι θα πιάσουμε και τι θα δούμε, μας διδάσκει. Και τα γενικά τέσσερις αρετές, ποιες είναι? Δεν θα κάνω ανάλυση, είχα πολλά να πω, αλλά δεν χρειάζεται. Ανδρεία, φρόνησης, σοφροσύνη και δικαιοσύνη. Αυτές λέει τις τέσσερις αρετές, εν το μετόχο αυτής καθημέρα λάψει. Σε εκείνον που εργάζεται την νηπτική ζωή, κάθε μέρα τις τέσσερις αυτές αρετές τις μεγαλώνει. Γιατί τέσσερις αρετές, ανδρεία, φρόνηση, σοφροσύνη, δικαιοσύνη? Με δύο λόγια. Διότι η κάθε μια αντιστοιχεί στο κάθε μέρος της ψυχής. Η φρόνηση εις τον νου. Η ανδρεία εις την βούληση. Η σοφροσύνη εις το συνέστημα. Και η δικαιοσύνη και εις τα τρία αυτά. Είναι οι βασικές αρετές που ένας άλλος πατήρ λέγει ότι και εκ τούτων, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Και εκ τούτων αποτύκτονται ψυχικοί αρετές. Πίστης,
ελπής, αγάπη, προσευχή, ταπείνωση. Αυτές που θα αναλύσουμε στη συνέχεια των θεμάτων μας, αγαπητοί μου. Αυτές ξεκινούν από αυτές τις τέσσερις βασικές. Ανδρεία, φρόνηση, σοφροσύνη, δικαιοσύνη. Αλλά εδώ δεν θα μείνω παραπάνω, διότι αυτό θα γίνει η αφετηρία των παρακάτω θεμάτων μας. Και τώρα είδαμε τι είναι η νηπτική ζωή. Προσέξτε, τι είναι η νηπτική ζωή. Και ότι η νηπτική ζωή είναι μία μέθοδος, ένας δρόμος. Ότι δεν υπάρχουν πολλοί δρόμοι, είναι ένα. Μόνο ένα. Τώρα θα δούμε ένα διάγραμμα πνευματικής πορείας. Νηπτικής υφής, όπως είπατε. Όπως μάλιστα μας το παρέχει ένας νηπτικός, ο Άγιος Θεόδωρος Επίσκοπος Εδέσης. Όχι της Εδέσης της Μακεδονίας, αλλά της Συρίας. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, δεν ξέρουμε πώς να ξεκινήσουμε στην πνευματική ζωή. Γι' αυτό αυτό διάγραμμα πολύ θα μας βοηθήσει. Ακούστε τι λέγει και θα κάνουμε μία σύντομη ανάλυση. Πίστης ορθή και ενδιάθετος γεννά τον του Θεού φόβον. Η πίστης λέγει η ορθή. Προσέξτε, η ορθή. Όχι στραβή. Εδώ λοιπόν ο αιρετικός δεν έχει τέση. Αλλά μην νομίζετε μόνο ότι είναι ο αιρετικός. Είναι και όλοι αυτοί οι χριστιανοί μας. Οι χριστιανοί μας, οι οποίοι δεν έχουν ορθήν πίστη. Άμα του πεις μερικά πράγματα, τα αγνοεί. Κάτι που το έχω τόσο πρόχειρο και που δεν ξέρω, μου έχει γίνει ψύχωση σε αυτό το σημείο, με το θέμα της Αναστάσεως των νεκρών. Πόσες φορές σας το έχω πει, αλλά δεν θα πάψω να το λέγω. Άμα ξέρεις ότι θα αναστηθείς, ξέρετε πόσα πράγματα θα λύσεις μέσα σου. Αλλιώς θα δεις τον κόσμο και τη ζωή. Άμα λοιπόν του πεις του αλουνού ότι θα αναστηθεί από τους νεκρούς, αγαπητοί μου, θα σου πει και πού το ξέρω. Άμα στο πει αυτό, δεν έχει ορθή πίστη. Άρα δεν μπορεί παρακάτω να προχωρήσει η πνευματική ζωή. Εκεί σκαλώνει. Πρώτο μέλημα λοιπόν είναι η ορθή πίστη. Η ακριβής πίστη. Πολλοί άνθρωποι έχουν μία θα λέγαμε έναν δευαργεστισμό. Έναν δευαργεστισμό. Δεν βαριέσαι τώρα, δεν είναι και πολύ σημαντικό. Λες τον άλλον, ρε παιδάκι μου, πρόσεξε. Σαν να λέμε σαν έναν, ότι άμα βάλεις το χέρι σου μέσα στην πρίζα θα σκοτωθείς. Δεν το βάζεις στο μυαλό σου. Τι να σκοτωθώ, γιατί θα σκοτωθώ. Άμα πάρεις αυτό το φάρμακο παραπάνω θα πεθάνεις. Γιατί δεν έχει πολύ σημασία, το πάρω. Είναι μια επιπολαιότητα. Κάτι φοβερό δηλαδή. Έτσι συμβαίνει και με το θέμα της πίστης. Του λες, πρέπει να ξέρει σωστά την πίστη. Και σου λέει κάτι σημασία θα έχει. Λοιπόν, η ορθή πίστης και ενδιάθετος. Θα πει ενδιάθετος. Θα πει εσωτερική θεβαθία. Αυτή γεννά τον φόβο του Θεού. Άμα πιστεύω πως υπάρχει κόλαση και μάλιστα αιωνία και ότι θα έλθει ο Χριστός ξανά στον κόσμο, θα επανέλθει να κρίνει ζώντας και νεκρούς, πες τι μου τι θα κάνω, δεν θα φοβηθώ? Εάν αγαπητοί μου ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή ο Μηγέννητο ξέσπασε ένας εμφύλιος παραγμός. Ο Μηγέννητο αυτή τη στιγμή, να τώρα είσαστε μέσα, είσαστε ήσυχα από το σπίτι σας εδώ και αυτή τη στιγμή ακούγονται έξω πιστολιές και τρέχει ο κόσμος από εδώ και από εκεί, έγινε μια σύραξη εμφύλιος. Και μου λέτε, πώς θα αισθάνεστε εδώ μέσα, έως όπου φύγετε για να πάτε στο σπίτι σας? Θα αισθάνεστε την ασφάλεια με την οποία αισθάνεστε τώρα που κάθεστε στο καθισμά σας? Τι φόβος και τρόμος θα σας πιάσει, τι θα γίνει, πώς θα φύγω? Αυτός είναι ο φόβος, όταν ξέρω από πίστη βαθία ότι θα επανέλθει ο Χριστός ως κριτής και ότι θα αποστείλει τους μεν εις κόλασιν τους δε εις βασιλείαν Θεού.
Άρα από τη σωστή την πίστη γεννιέται ο φόβος. Αν δεν έχω φόβο Θεού, σημαίνει δεν έχω πίστη, και μάλιστα και ορθή πίστη. Ο δε φόβος του Θεού, τήρησιν εντολών ημάς εκδιδάσκει. Μας διδάσκει να τηρούμε τις εντολές ο φόβος του Θεού. Διότι άμα ξέρεις ότι με τις εντολές, άμα τις τηρήσεις, με αυτές θα κριθείς, τι θα κάνεις. Μικρό παράδειγμα. Ο μαθητής που ξέρει ότι τον Ιούνιο θα δώσει εξετάσεις. Οι εξετάσεις συνήθως δημιουργούν φόβο. Ποιος μαθητής πάει χωρίς φόβο στις εξετάσεις? Και ο πιο καλός μαθητής δεν πάει χωρίς φόβο. Αφού φοβάται τον Ιούνιο όλο το χρόνο, τι κάνει? Διαβάζει. Προσέξτε, διαβάζει. Άμα φοβάσαι λοιπόν μήπως χαθείς σε όλη σου τη ζωή, τι θα κάνεις? Θα τηρείς τις εντολές. Βλέπετε πως πάει το ένα με το άλλο, πηγαίνει αλυσίδα. Ώστε λοιπόν τήρησης εντολών. Εκ της των εντολών τηρήσεως συνίσταται η πρακτική αρετή. Όταν αρχίσεις να τηρείς τις εντολές, αυτό ακριβώς είναι η πρακτική αρετή. Κάτι πρακτική αρετή. Η αρετή που προκύπτει από την τήρηση και πράξη και ενάσχυση των αρετών. Κάνω την ελεημοσύνη μου, κάνω την προσευχή μου, τρέχω, κινούμαι. Όλα αυτά δημιουργούν την πρακτική αρετή. Αρχή ούσα της θεωρητικής. Η οποία πρακτική αρετή είναι αρχή της θεωρητικής αρετής. Δηλαδή, όταν πλέον ο άνθρωπος φτάνει στη θεωρητικά αρετάς, αλλά μην αναλύσω πιο πολύ. Πού τον δέκαρτο της πρακτικής και θεωρητικής αρετής εστίν η απάθεια. Θα μιλήσω λίγο πιο κάτω για την απάθεια. Τι είναι η απάθεια? Η απάθεια είναι όταν ο άνθρωπος δεν έχει πλέον πάθη. Δεν έχει πάθη. Δεν είναι η απάθεια ο απαθής άνθρωπος που λέμε «Για δες τον απαθή». Ο άλλος δίπλα του πηδάει, διψάει, σκοτώνεται και αυτός μένει ανέμελος. Αυτή δεν είναι η απάθεια, η απαλλαγή από τα πάθη, είναι η αδιαφορία. Αυτό είναι κακό πράγμα. Όταν λέμε απάθεια, εννοούμε τον άνθρωπο εκείνον ο οποίος απειλάγει από τα πάθη. Δεν είναι παθιασμένος. Δεν είναι εμπαθής. Αλλά αυτή η απάθεια, ακούστε, τούτον δε καρπός εστίν η απάθεια. Διαπαθίας δε εγγύνεται ημίν η αγάπη. Όταν έρθει η απάθεια, τότε γεννιέται η αγάπη. Προσέξτε, η αγάπη. Θα μιλήσουμε για την αγάπη. Σας είπα ότι να στείτε να ακούτε τα θέματα αυτά δεν θα είναι πολύ συνηθισμένα. Γιατί μη μου πείτε ακούσαμε για την αγάπη και δεν ξέρουμε τι. Αυτά ξέρουμε. Δεν ξέρουμε τι. Ένα μόνο θα σας πω. Θα το πω δε και στην οικία θέση όταν θα έρθει το θέμα εκείνο. Λέμε αγάπη για να έχει πρέπει να είσαι απειλαγμένος παθών. Μάλιστα. Το ξέρετε παρακαλώ ότι όταν κανείς ασκεί την αγάπη αλλά δεν απειλάγει από τα πάθη, η αγάπη αυτή οπωσδήποτε οδηγεί σε εσφαλμένες αποκλίσεις. Δημιουργεί ή απόκληση της σωστής αγάπης ή νοθεία ή δεν ξέρω τι άλλο. Θα τα πούμε όταν θα φτάσουμε στο σημείο εκείνο. Μικρό παράδειγμα. Μέσα μου είναι γεμάτος πάθη και θέλω να αγαπήσω τον άλλον άνθρωπο. Αυτή η αγάπη φτάνει στην ερωτική αγάπη, τη βρώμικη. Το ξέρετε αυτό? Λες, ξέρω εγώ, αγαπώ αυτή την κυρία που είναι η γειτονισά μας, παντρεμένη με τα παιδιά της, την αγαπώ πάρα πολύ, την κυρία αυτή. Είναι εξαιρετική κυρία. Λες ότι την αγαπάς. Ωραίο πράγμα, θαυμάσαι, την αγαπάς. Είναι αγάπη του Θεού. Καθάρισες τον εαυτό σου και να λες την αγαπάς. Διότι εάν δεν καθάρισες τον εαυτό σου, γρήγορα αυτή σου η συμπάθεια και η αγάπη τι θα γίνει? Από αγνή και πνευματική γρήγορα θα γίνει
σαρκική, βρώμικη αγάπη θα γίνει. Και ύστερα, όχι ύστερα τι φοβερά πράγματα γίνονται. Λες αγαπώ αυτό το παιδάκι, αυτόν τον άνθρωπο, αγαπώ τούτο εκείνο, αγαπώ τη φύση, τούτο εκείνο. Αγαπάς τη φύση. Αλλά πού μπορεί να οδηγήσει αυτή η αγάπη της φύσεως όταν δεν είσαι καθαρός μέσα σου? Πού μπορεί να φτάσει σε δολολατρία, σε φυσιολατρία, εν τη κυριολεξία? Μπορεί να γίνεις ένας τέκτον, ένας μασόνος που είναι φυσιολάτρια αυτή. Αγαπούν την φύση. Πολλοί την αγαπούν. Την αγαπούν. Πολλοί. Ας πούμε έτσι. Ας πούμε έτσι. Η ηρωνία των πραγμάτων. Ας πούμε όμως έτσι. Γιατί? Θα αγαπήσει την φύση με την έννοια ότι ξέχασε την αγάπη του Θεού. Γιατί? Γιατί μέσα σου είχε πάθει. Βλέπετε ότι δεν μπορεί ποτέ κανείς να αγαπήσει ορθά εάν δεν είναι καθαρός από μέσα του. Έχει φάσει την απάθεια. Το παιδί αγαπάει τη μάνα του και τον πατέρα του. Για να ρωτήσει γιατί τους αγαπάει? Γιατί είναι παιδί τους? Πόσες φορές προσβλέπουν στην περιουσία. Τι είναι λοιπόν τώρα εδώ το πάθος? Το πάθος της φιλαργυρίας. Αυτό κάνει να αγαπάει το παιδί τη μάνα και τον πατέρα του, περιποιείται για να αρπάξει το αγορά του. Όταν όμως δεν υπάρχει το πάθος φιλαργυρίας, τι θα πει? Είναι η μάνα μου και ο πατέρας μου. Τι θα πει αν έχουν ή δεν έχουν οι άνθρωποι χωράφια και χρήματα? Δηλαδή πρέπει να έχουν χρήματα για να τους κοιτάξω τους γονείς μου? Και αν δεν έχουν, δεν πρέπει να τους κοιτάξω? Βλέπετε η αγάπη. Απειλαγμένη του πάθους της φιλαργυρίας, αγαπάει ορθά. Εμποτισμένη από το πάθος της φιλαργυρίας, αγαπάει στραβά. Αγαπάει, θα λέγαμε, με ιστεροβουλία, αγαπάει με ιδιοτέλεια, αγαπάει όπως θέλετε. Αλλά βλέπουμε κάτι εδώ και θα τελειώσουμε αυτό το σημείο. Ότι μετά από την αγάπη, τι έρχεται? Διαπαθίας δε γίνεται η μήνυ αγάπη, και ο μέρον εν τη αγάπη εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Αλλά αυτός δε ο οποίος έχει την αγάπη μετά μένει μέσα στο Θεό και ο Θεός μέσα σε αυτόν. Ένωσης μετά του Θεού. Προσέξτε τώρα εδώ μια λυσίδα. Πίστης γεννάει το φόβο. Ο φόβος γεννάει την τήρηση των εντολών. Η τήρηση των εντολών γεννάει την πρακτική και θεωρητική αρετή. Αυτή γεννά την απάθεια. Η απάθεια γεννάει την αγάπη. Η αγάπη γεννάει την ένωσή μας με τον Θεό. Αυτή η πορεία είναι η οδός της δυτικής ζωής. Και φτάνουμε στο τέρμα, η ένωσή μας με τον Θεό. Μια λυσίδα. Αλλά αυτή η λυσίδα έχει ένα στήριγμα στη μέση. Όπως ακριβώς μια ζυγαριά. Μια ζυγαριά. Για να κρυθεί το άλλο τμήμα του άξονος του ζυγού, πρέπει να δούμε αυτό το πρώτο τμήμα. Ο άξον, εδώ που ακουμπά η ζυγαριά, είναι η απάθεια. Και έχουμε ένα πρώτο μέρος. Την πίστη που οδηγεί στο φόβο του Θεού και στην τήρηση των εντολών και στην πρακτική και θεωρητική ζωή. Αρετή. Εδώ έχουμε το πρώτο μέρος. Το δεύτερο είναι η αγάπη και η ένωσή μας με τον Θεό. Αυτό το πρώτο με το δεύτερο ενώνεται ή ζυγίζεται με την αρετή, με το στοιχείο που λέγεται απάθεια. Αλλά για αυτή την απάθεια θα μιλήσουμε εκτενέστερα την ερχομένη φορά. Πάλι θα θέσω ένα ερώτημα χωρίς φυσικά να περιμένω απάντηση. Πώς βλέπετε? Σας ενδιαφέρουν τα θέματα αυτά του πνευματικού καταρτισμού για να μπορέσουμε να βάλουμε μία πορεία πνευματικής ζωής? Αν ναι, αγαπητοί μου, όταν φεύγουμε από εδώ, ας κάνουμε και μια προσπάθεια αυτά όλα να γίνονται μία πραγματικότητα.